Οι αλλαγές φαίνεται ότι στον χώρο της παιδείας δεν σταματούν ποτέ. Οι νέες πανελλαδικές θα έχουν άρωμα από δέσμες με τον βαθμό του απολυτηρίου να διαμορφώνει και φοιτητές δύο ταχυτήτων. Το Υπουργείο Παιδείας παίζει ένα κρυφτούλι. Ήδη μας είπε ότι θα ανακοινώσει τον Ιούλιο. Μετά με πρόφαση τις φωνικές φωτιές στο μάτι το ανέβαλε πάλι. Και βγαίνουν διάφορα σενάρια. Εμείς δυστυχώς έχουμε γίνει έρμεο των διαφόρων δημοσιογραφικών, θα λέγα, αποκαλύψεων ή ό,τι ακούγεται περιφερειακά. Το νέο σύστημα είναι το εξής, το οποίο εγώ τώρα κρατάμε τα στοιχεία αυτά, τα οποία πραγματικά θα λέγαμε είναι οι συνισταμένοι όλων όσων ακούγονται. Το νέο σύστημα θα έχει δύο ειδών εξετάσεις. Η μία εξέταση θα είναι ενδοσχολικές, σε 4 μαθήματα με περιφερειακές εξετάσεις, δηλαδή θα λέγαμε είναι μικρές πανελλαδικές σε περιφερειακό επίπεδο, και τα μαθήματα θα είναι αυτά η έκθεση, που θα συνεξετάζεται γλώσσα και λογοτεχνία πλέον μαζί, θα είναι η ιστορία, τα μαθηματικά και η βιολογία. Στην πορεία το παιδί, αφού τελειώσει τις εξετάσεις του αυτές, θα δίνει πανελλαδικές, όπως γνωρίζουμε τώρα τα 4 επιστημονικά πεδία, το θεωρητικό, τεχνολογικό, θετικό και οικονομικό σπουδών, και με τα αντίστοιχα 4 μαθήματα. Εδώ βέβαια γίνονται και άλλα αγκάθια, θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Το Υπουργείο λοιπόν έχει την πρόθεση να βοηθήσει τα παιδιά να μπουν με το απολυτήριό τους μόνο σε κάποιες χαμηλόβαθμες σχολές. Υπάρχουν, ας πούμε, ΤΕΗ τα οποία μπαίνουν με 3,5 με 7,5. Άρα μπορεί το παιδί αυτό να έχει τελειώσει τις περιφερειακές εξετάσεις, να έχει πάρει το απολυτήριό του και να μην δώσει πλέον πανελλαδικές. Οπότε με το βαθμό του απολυτηρίου να ποντάρει να μπει σε κάποιο από τις χαμηλόβαθμες σχολές. Εκπαιδευτικά κρίνω πως δεν είναι σωστό να μπαίνουν τα παιδιά με βαθμό κάτω από τη βάση. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον το 10 σαν βαθμό εισαγωγής.